Πάμε στα Χανιά. Εκεί τι γίνεται τώρα? Χτυπούν καμπανάκι κινδύνου επαγγελματίες αλλά και τοπικοί φορείς με αφορμή την υποστελέχωση στην υπηρεσία δόμησης. Ένα φαινόμενο το οποίο καταγράφεται και στις 4 περιφερειακές ενότητες της Κρήτης. Δηλαδή υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχουν επενδυτικά σχέδια. Δηλαδή υπάρχει ένας επενδυτής ο οποίος λέει: εγώ θέλω να επενδύσω στην αγορά ακινήτων, θέλω να επενδύσω και να αναβαθμίσω για παράδειγμα το ξενοδοχείο μου ή να προχωρήσω στην ανέγερση μιας νέας ξενοδοχειακής μονάδας. Υπάρχει ενδιαφέρον για νέες οικοδομές. Τι να το κάνεις όμως που υπάρχουν σοβαρότατες ελλείψεις σε αυτές τις υπηρεσίες δόμησης? Και στο Ηράκλειο σοβαρό το πρόβλημα, αλλά και στα Χανιά. Πάμε στον κύριο Νίκο Χαζηράκη, τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας Χανίων. Αντιδήμαρχε, πώς είστε? Καλή Σαρακοστίτη, καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Καλή Σαρακοστή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Αντιδήμαρχε, ποιο είναι το σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται στην υπηρεσία δόμησης, στις υπηρεσίες δόμησης στα Χανιά? Πόσο σοβαρό είναι το θέμα της υποστελέχωσης και τι προβλήματα πρακτικά με παραδείγματα δημιουργεί? Δυστυχώς είναι τεράστιο το ζήτημα της υποστελέχωσης. Οι υπάλληλοι έχουν ξεπεράσει τους εαυτούς τους και παρατηρούνται κάποιες καθυστερήσεις που δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στην οικοδομή. Από τη μία είμαστε χαρούμενοι καθότι είμαστε μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη από τους πιο αναπτυγμένους δήμους, ο πιο αναπτυγμένος μάλλον. Είμαστε τρίτοι στην Ελλάδα σε αριθμό πράξεων, κατατεθειμένων πράξεων αλλά και εκδοθησών πράξεων όσον αφορά την οικοδομή. Δείγμα του ότι ξένοι και Έλληνες επενδυτές προτιμούν τα Χανιά, την περιφερειακή ενότητα Χανίων, δηλαδή τον νομό Χανίων. Ναι. Καθότι θυμίζω η Πολεοδομία Χανίων εξυπηρετεί όλο τον νομό, σωστά, όχι μόνο το Δήμο. Είμαστε λοιπόν πρώτοι στην προτίμηση ξένων και νέων επενδυτών για πρώτη εξοχή κατοικία. Η οικοδομησιμότητα στην περιοχή μας ευτυχώς αναπτύσσεται πάρα πολύ καλά. Δυστυχώς υπάρχει αυτή κάποια δυσλειτουργία στην υπηρεσία δόμησης λόγω της υποστελέχωσης, η οποία αριθμεί προσωπικό πολύ λιγότερο από άλλες πολεοδομίες, οι οποίες δηλαδή, αντιδήμαρχε, πολύ λιγότερο αριθμό πράξεων. Γιατί αριθμό εργαζομένων μιλάμε? Τώρα μιλάμε για 36 υπαλλήλους, ναι, στην υπηρεσία δόμησης, οι οποίοι γύρω στους 28 είναι οι μηχανικοί, οι υπόλοιποι και είναι... Και στις οικοδομικές άδειες, για παράδειγμα, στον έλεγχο και στην έκδοση οικοδομικών αδειών, πώς είναι, ποιοι είναι εργαζόμενοι, ο αριθμός τους? Είναι δύο που ελέγχουν το τοπογραφικό διάγραμμα, τρεις στον αρχιτεκτονικό έλεγχο και δύο στο φορολογικό έλεγχο. Οι οποίοι είναι ελάχιστοι σε σχέση με άλλες περιοχές και ελάχιστοι για το φόρτο που υπάρχει αυτή την εποχή, ειδικά μετά την κατάργηση των παρεκκλήσεων 9 Δεκεμβρίου. Δεν μπορεί να τρέξει απολύτως τίποτα. Έχουμε 2.000 πράξεις νέες, έχουμε από 9 Δεκεμβρίου και έπειτα. 2.000 πράξεις. Μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2023. Βέβαια, μέχρι το Σεπτέμβριο του 2023 αναφέρεσαι στα εκτός σχεδίου και σε αυτή τη διαδικασία. Ακριβώς. Πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι το Σεπτέμβριο. Πράγμα αδύνατο. Φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουμε επιδιώξει τη στελέχωση, αλλά δεν έχει έρθει μόνιμο προσωπικό. Αναμένονται δύο μόνιμοι υπάλληλοι τον επόμενο μήνα, άλλοι δύο το καλοκαίρι, και έχουν ανακοινωθεί ότι θα γίνουν προσλήψεις, 7 νέες προσλήψεις του χρόνου, όμως το καλοκαίρι. Παράλληλα, προχωράμε μια διαδικασία για την πρόσληψη ιδιωτών μηχανικών μέσω της ΔΕΠΑΝ. Είναι δίκτυο ελληνικών πόλεων και ανάπτυξης. Είναι μια πατέντα και ένα παραθυράκι που δίνει ο νόμος για να προσλάβουμε για ορισμένο χρόνο κάποιους υπαλλήλους, ιδιώτες μηχανικούς που μπορούν να συνδράμουν το έργο. Αλλά το πρόβλημα είναι τεράστιο. Μάλιστα. Σίγουρα υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις στα συναρμόδια Υπουργεία προκειμένου να τρέξει αυτή η διαδικασία, ωστόσο μέχρι και σήμερα δεν έχει βρεθεί λύση, Αντιδήμαρχε. Το γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Ακριβώς. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Κάθε χρόνο χάνουμε 3 με 4 υπαλλήλους λόγω συνταξιοδότησης. Από όταν ανέλαβα εγώ το 19, μόνο μειώνεται το προσωπικό. Νέες προσλήψεις έγιναν 2 τώρα. Οι οποίες προσλήψεις μαθαίνω ότι είναι οι πρώτες που έγιναν από το 2011. Έκτοτε δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη. Μάλιστα, λοιπόν. Μόνο μετακινήσεις υπαλλήλων, υπάρχει κινητικότητα, υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Και το ίδιο θέμα και στο Ηράκλειο. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, συνομιλείτε. Είμαι σίγουρος με αυτοδιοικητικούς εδώ στο Ηράκλειο, υποστελεχωμένες και υπηρεσίες δόμης και υπολοδομία στο Ηράκλειο, μεγάλο το πρόβλημα. Να δούμε, υπάρχει αυτό το στενό, το ακριβώς, πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα που πρέπει να τηρηθεί
Και πολύ καλά κάνετε και το τονίστε και αφορά τα εκτός σχεδίου. Και αυτό το παραθυράκι παράταση των 10 μηνών που δόθηκε, των 9 μηνών που δόθηκε πριν από περίπου ένα τρίμηνο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, Αντιδήμαρχε.